Μια ενημέρωση πριν ξεκινήσει το βίντεο. Το βίντεο αυτό θα έπρεπε να έχει ανεβεί πριν από πάνω από μία εβδομάδα. Όμως καθυστέρησε διότι παραβίασα κάποιους κανόνες του YouTube και για μια εβδομάδα δεν μπορούσα να δημοσιεύσω βίντεο. Αυτό, απολαύστε το βίντεο. Άντιο. Γεια σας φίλοι μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε, θα δούμε νέα από τις κατσίκες. Λοιπόν, βλέπετε τώρα τις κατσίκες. Είναι για βοσκή στο χωράφι στο βουνό. Λοιπόν, βίντεο με τις κατσίκες έχω να κάνω αρκετό καιρό, 1,5 μήνα περίπου. Ήταν ένα βίντεο που έδειχνα τα κατσίκια και έλεγα μια καλύτερη ματιά από τα κατσικάκια. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε τις κατσίκες και τα κατσίκια μετά από πολύ καιρό. Δεν έχουν υπάρξει πολλά νέα. Πιο πολύ το βίντεο το κάνω για να δείτε τα κατσικάκια που έχουν μεγαλώσει. Λοιπόν, τις κατσίκες τις πηγαίνω κάθε μέρα για βοσκή, κανονικά, μαζί και τα κατσικάκια. Τώρα τα κατσικάκια έχουν μεγαλώσει. Σε λίγες εβδομάδες θα γίνουν 2 μηνών και τα πιο μικρότερα. Περίπου 2 μηνών δηλαδή, ακόμα δεν έχουν γίνει. Έχουν αρχίσει να τρώνε κανονικά, τρώνε και τριφύλλι και καλαμπόκι που τις ταΐζω. Και φυσική τροφή από το χωράφι όταν τις βγάζω για βοσκή. Βγάζω και τα κατσικάκια κάθε μέρα στη βοσκή, εφόσον τρώνε κανονικά. Ακόμα θυλάζουν και από τις μανάδες τους όμως. Τα βλέπετε τώρα, έχουν μεγαλώσει πολύ μετά από 1,5 μήνα που ήταν το τελευταίο βίντεο. Να τα. Εδώ είναι τα 2 μαύρα αρσενικά. Εκεί πέρα είναι το ασπρόμαυρο αρσενικό. Και εδώ τα 3 καφέ θηλυκά. Θα το δούμε και καλύτερα. Να λοιπόν καλύτερα το ένα από τα μαύρα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου από τα μαύρα. Ωραίο αρσενικό είναι αυτό. Εδώ είναι το 2ο μαύρο. Αυτό έχει και λίγο πιο ασημί εδώ πέρα. Το άλλο είναι κατάμαυρο. Με εξαίρεση άσπρο που έχει πάνω του. Να τα και δίπλα δίπλα. Να συγκρίνετε τα χρώματα. Αυτό στα πόδια του έχει λίγο ασημί. Εκείνο είναι ανώτερο από αυτό στην ιεραρχία. Να εδώ πέρα το ασπρόμαυρο αρσενικό που είναι το αγαπημένο μου από όλα τα κατσικάκια που γεννήθηκαν φέτος. Είναι και το πιο ανεπτυγμένο αυτό. Παρόλο που γεννήθηκε στην τελευταία γένα. Βλέπετε είναι το πιο ανεπτυγμένο από όλα. Αλλά αυτός εδώ ο μαύρος που είπα πριν, αυτός εδώ είναι ανώτερος από όλα στην ιεραρχία. Μετά είναι ο ασπρόμαυρος και μετά είναι αυτός. Παλεύουν αρκετές φορές τα αρσενικά. Πιο πολύ παιχνίδι κάνουν, αλλά παιχνίδι για ιεραρχία. Τσακώνονται. Έχουνε πλάκα να τα βλέπεις. Πιο πολύ αυτός με αυτόν τσακώνονται συχνά. Εκείνος εκεί είναι πιο φιλικός. Δεν κάνει μάχες καθόλου. Να εδώ η αδερφή του ασπρόμαυρου. Αυτή εδώ η καφέ. Εκεί πέρα είναι η μία από τις 2 θηλυκές της καφέ κατσίκας και να και η άλλη που έχει και πιο πολύ άσπρο πάνω της. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, έχουν μεγαλώσει αρκετά όλα τους. Και βοσκάνε άφθονο φυσικό φαγητό. Το χωράφι μου αυτό, που είναι στο βουνό το μεγάλο χωράφι, έχει πάρα πολύ τροφή όπως βλέπετε. Γεμάτο πράσινο είναι. Είναι αγριοχόρταρο, τριφύλι έχει μέσα, έχει διάφορα. Είναι καλό για τις κατσίκες αυτό. Επίσης, κάτι που είχα πει σε παλιότερα βίντεο με κατσίκες, όπως ξέρετε, έχω μία λίστα στο playlist του καναλιού μου με βίντεο βοσκή, που δείχνω τη βοσκή από τις κατσίκες μου. Έλεγα ότι θα κάνω κάθε μήνα ένα τέτοιο βίντεο. Όμως τελικά άλλαξα γνώμη, δεν είναι ανάγκη να κάνω κάθε μήνα τέτοιο βίντεο. Θα κάνω 1 με 2 βίντεο το χρόνο που θα λέγονται βοσκή. Εξάλλου άμα είναι μεγάλο το βίντεο βοσκή και καλό, αρκεί να είναι καλό το βίντεο και μεγάλο όπως είπα, είναι καλά να γίνεται 1 με 2 φορές το χρόνο. Αυτό είχα πει απλά ότι κάθε μήνα θα κάνω τέτοια βίντεο, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη.
Τώρα το τελευταίο βίντεο μου με βοσκή ήταν πριν από 3,5 με 4 μήνες. Τώρα πότε θα κάνω το επόμενο δεν ξέρω σίγουρα. Όπως είπα, 1 με 2 φορές το χρόνο θα κάνω τέτοια βίντεο από εδώ και πέρα. Είναι η νέα αλλαγή στα βίντεο βοσκή των κατσικών. Όσοι δεν ξέρετε αυτά τα βίντεο, υπάρχει λίστα στο playlist του καναλιού. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά νέα. Όπως είπα και πριν στην αρχή του βίντεο, δεν υπάρχουν πολλά νέα από τις κατσίκες. Πιο πολύ το βίντεο το κάνω για να δείτε τα κατσικάκια μετά από καιρό που έχουν μεγαλώσει. Τα βλέπετε τώρα όλα χαρούμενα να βοσκάνε. Στο μεγάλο χωράφι στο βουνό. Εμένα, όπως είπα και πριν, πιο πολύ μου αρέσει αυτό. Επειδή είναι παρδαλό, έχει πολλά χρώματα πάνω του, είναι όμορφο. Αλλά και τα μαύρα μου αρέσουν. Και κάτι ακόμα, επειδή αρκετά άτομα σε σχόλια μου λέτε αν θα κρατήσω κάποιο. Το έχω ξαναπεί ήδη αρκετές φορές. Δεν θα κρατήσω κάποιο. Και ούτε θα ξανακρατήσω. Αυτές οι 3 κατσίκες που έχω μου φτάνουν και μου περισσεύουν όπως έχω ξαναπεί. Θέλουν πολλή δουλειά οι κατσίκες, δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτά τα κατσικάκια είναι ημέρα όλα τους. Δεν είναι πολύ άγρια. Μπορώ να τα αγγίξω και εδώ στο χωράφι. Και τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο με τις κατσίκες και τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.